Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 10 Γενάρη, παρακολουθείτε το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel, κοντά σας με όλα τα γεγονότα από τη Ζάκυνθο και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Πειρά κατά του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου εξαπολύει ο Ιατρικός Σύλλογος Ζακύνθου με αφορμή την εφαρμογή του ενιαίου οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας. Όπως καταγγέλουν οι γιατροί που χθες το βράδυ πραγματοποίησαν ενημερωτική σύσκεψη συζήτηση, από την ψήφιση του νόμου έως και σήμερα τίποτα δεν έχει προχωρήσει με αποτέλεσμα να επικρατεί διαλυτική κατάσταση σε όλο το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον ιατρικό κόσμο όλης της χώρας αλλά και της Ζακύνθου η εφαρμογή του ενιαίου οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας, που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του νησιού, Παύλο Καψαμπέλη, όχι μόνο δεν υλοποιείται, αλλά αντιθέτως αποδιοργάνωσε όλο το σύστημα παροχής υγείας. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου επεσήμανε πως ο νόμος για την εφαρμογή του ΕΟΕΠΗ υπήρχε εδώ και ένα χρόνο, αλλά δεν εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα τα πάντα τη δεδομένη στιγμή να βρίσκονται στον αέρα. Τόνισε επίσης ότι με την κατάσταση που διαμορφώθηκε δημιουργήθηκαν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα για τους γιατρούς που δεν γνωρίζουν πώς να λειτουργήσουν μέσα στο νέο καθεστώς. Έχει ξεκινήσει, υποτίθεται, να λειτουργεί αυτός ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που θα καλύπτει την πρωτοβάθμια περίθαλψη με μία προχειρότητα, ενώ ο νόμος υπάρχει εδώ και ένα χρόνο περίπου, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε βασικά θέματα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να ταλαιπωρούνται πρώτιστα οι ασφαλισμένοι όλων των ταμείων και μετά οι υγειονομικοί. Να μείνουμε όμως στα θέματα της υγείας, αφού πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών σε όλους τους ασφαλισμένους θα εξασφαλίζεται πλέον με τον ΕΟΠΗ, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ Ζακύνθου, Αντώνη Γκούσκο. Ο ίδιος τόνισε πως το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, σημειώνοντας ότι για όλες τις αλλαγές αναμένονται διευκρινιστικές εγκύκλοι. Αρκετά θετική εξέλιξη θεωρεί ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ζακύνθου του ΙΚΑ, Αντώνης Γκούσκος, την εφαρμογή του ενιαίου οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας, τονίζοντας πως δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ασφαλισμένους να εξετάζονται και να τους παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε όλους τους τομείς, είτε πρόκειται για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, είτε σε ιδιώτες γιατρούς και κλινικές, είτε ακόμη και στις δομές του ΙΚΑ. Είναι πλέον νόμος και εφαρμόζεται η λειτουργία του ενιαίου φορέα παροχής υγείας, ο ΕΟΠΗ δηλαδή, ο οποίος και συμπεριλαμβάνει και τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ. Και αυτό, σαν κάτι καινούριο, πηγαίνει σε ένα στάδιο προσαρμογής, μέχρι που σιγά σιγά να μπουν όλες οι μονάδες και του ΙΚΑ βεβαίως, αλλά και όλες οι υπόλοιπες μονάδες σε πλήρη εξάρτηση και διοίκηση από τον ενιαίο πλέον φορέα, τον ΕΟΠΗ, όπου ξέρετε πρόεδρος του είναι ο κύριος Βουδούρης και εκεί έχουν μεταφερθεί όλες οι υπηρεσίες υγείας. Μεγάλα προβλήματα στον τομέα της υγείας αντιμετωπίζει και η Κέρκυρα, όπου εδώ και ένα χρόνο λειτουργεί το νέο νοσοκομιακό ίδρυμα χωρίς όμως τον απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν άδειες και ρεπό ώστε να μπορούν να λειτουργούν κανονικά οι κλινικές, να πραγματοποιούνται τα χειρουργεία και γενικά να εξυπηρετούν τη ασθενείς. Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας λόγω έλλειψης προσωπικού. Το νέο ίδρυμα λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο, είναι σύγχρονο και πολύ πιο μεγάλο από το παλιό του νησιού, όμως λειτουργεί με μόλις 57 άτομα μόνιμο προσωπικό και 80 επικουρικό και εποχικό. Όπως δήλωσε η πρόεδρος των εργαζομένων του ιδρύματος, κυρία Ντίνα Ιωάννου, οι κλινικές δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν τα ρεπό που δικαιούνται, προκειμένου να λειτουργεί καθημερινά το ίδρυμα. Το σωματείο ζητά την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, 40 μόνιμων εργαζομένων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας. Ο αριθμός των 40 μόνιμων προσλήψεων να επαναλαμβάνεται σε βάθος πενταετίας και την άμεση πρόσληψη 60 επικουρικών. Μέχρι στιγμής, από τον Ιούνιο έως και 31 Δεκάτου, έχουν φύγει 35 άτομα επικουρικού και εποχικού προσωπικού και μέχρι τέλος Μαρτίου θα φύγουν άλλα 18 άτομα. Γνωρίζουμε, σαν σωματείο, διεκδικούμε τις 40 θέσεις του μόνιμου προσωπικού, για τις οποίες έχουν εγκριθεί από τον κύριο Λοβέρδο, απλά δεν υλοποιούνται από τα υπόλοιπα υπουργεία. Ζητάμε άμεσες διαδικασίες ώστε να προσληφθούν αυτά τα 40 άτομα μόνιμο προσωπικό. Έχουμε στείλει σχετική επιστολή πάνω σε αυτό το θέμα, καθώς και 60 άτομα επικουρικό προσωπικό με συγκεκριμένες θέσεις και σε συγκεκριμένους κλάδους,
άμεσες όμως και αυτές οι προσλήψεις. Θα έπρεπε ήδη να είχαν έρθει κάποιοι από αυτούς. Φεύγουν οι 35, θα έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί άμεσα. Να πούμε πως ερώτηση για το θέμα που μόλις παρακολουθήσατε έχει καταθέσει ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Κέρκυρας, προς τον αρμόδιο υπουργό. Και συνεχίζουμε μία υπόθεση σύλληψης ατόμου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και δύο περιστατικά διαρρήξεων σε σπίτια απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες στις αστυνομικές αρχές της Ζακύνθου. Έναν αλλοδαπό κάτοικο Ζακύνθου που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντόπισαν και συνέλαβαν τα ξημερώματα της Τρίτης άνδρες του τμήματος Λαγανά του νησιού. Ο 42χρονος άνδρας αλβανικής υπηκότητας εντοπίστηκε στη Λιθακιά και του έγινε έλεγχος ενώ περπατούσε στο δρόμο περίπου στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Πάνω του βρέθηκαν 12,4 γραμμάρια χασίς, τα οποία ήταν συσκευασμένα σε τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, σε βάρος του δράστη εκκρεμεί επίσης απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Πειραιά, με την οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 μηνών για παράβαση του νόμου 2696 του 99. Ο φερόμενος ως δράστης επρόκειτο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί, ενώ την υπόθεση ερευνά το αστυνομικό τμήμα Λαγανά. Επιπλέον, οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού ερευνούν την υπόθεση διάρρηξης που σημειώθηκε σε σπίτι στο Καλπάκι. Η καταγγελία έγινε το πρωί της Δευτέρας από γείτονες της οικίας, καθώς οι ιδιοκτήτες απουσιάζουν από αυτή. Εκτιμάται ότι η διάρρηξη σημειώθηκε το διάστημα από την 1η έως την 6η Ιανουαρίου και ο δράστης ή οι δράστες εισήλθαν στο σπίτι από μπαλκονόπορτα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην αστυνομία, από το σπίτι εκλάπη ένα κινητό τηλέφωνο και μία τηλεόραση. Άλλη μία διάρρηξη καταγγέλθηκε για σπίτι στους αμπελόκηπους. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, το συμβάν σημειώθηκε ανήμερα των φώτων σε διάστημα μίας ώρας μεταξύ 7 και 8 το απόγευμα της συγκεκριμένης ημέρας, ενώ στην οικία δεν βρισκόταν κανένας εκείνη την ώρα. Όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ο δράστης ή οι δράστες εισήλθαν στο σπίτι από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και αφαίρεσαν μία τηλεόραση, δύο βιντεοκάμερες, χρυσαφικά, μία κυνηγητική καραμπίνα Μπενέλη και 3.500 ευρώ. Το περιστατικό ερευνά η αστυνομία ενώ πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό που έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά άλλα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Πρώτη μέρα σήμερα για την τουριστική έκθεση στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας και τα πρώτα μηνύματα που μας έρχονται δεν είναι και τόσο θετικά. Σύμφωνα με όσα μας μετέφερε το μεσημέρι ο αντιπρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου, Παναγιώτης Μαφρέδας. Άνοιξε για πρώτη μέρα τις πύλες της η τουριστική έκθεση στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Στην Ολλανδία βρίσκονται τουριστικοί πράκτορες από τη Ζάκυνθο, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΗΝ Αντώνης Δουβίτσας και από το Δήμο ο αντιπρόεδρος της τουριστικής επιτροπής Παναγιώτης Μαφρέδας. Ο κύριος Μαφρέδας, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, μετέφερε την είδηση πως οι κρατήσεις φέτος για Ελλάδα από Ολλανδία είναι κατά 20% μειωμένες. Την πρώτη μέρα της έκθεσης τα μηνύματα δεν είναι και τόσο θετικά, ενώ η προσέλευση του κόσμου είναι περιορισμένη, κάτι το οποίο αναμένεται να ανατραπεί τις επόμενες μέρες. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Ιανουαρίου. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που άνοιξε η έκθεση. Θα είναι μέχρι και το Σάββατο. Σήμερα σαν πρώτη μέρα βέβαια δεν έχει υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Αν και δυστυχώς τα μηνύματα της πρώτης μέρας δεν είναι πολύ καλά από Ολλανδία. Από πράκτορες που φέρνουν κόσμο από την Ολλανδία μου έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα 26% μείωση για την Ελλάδα. Να προσελκύσει ξανά η Ζάκυνθο στο ενδιαφέρον των Αυστριακών, προκειμένου το νησί να επανέλθει στις προτιμήσεις για τις διακοπές τους, θα επιδιώξει η Ζακυνθινή αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στην έκθεση της Βιέννης από τις 12 Ιανουαρίου. Ήδη έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις της Επιτροπής Τουρισμού της Ζακύνθου με τους Αυστριακούς φορείς αλλά και με τις τοπικές αρχές της Βιέννης. Στην τουριστική έκθεση της Βιέννης στην Αυστρία θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τη Ζάκυνθο με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ζακυνθίων Στέλιο Μποζίκη και μέλη της τουριστικής επιτροπής του Δήμου. Η έκθεση θα ξεκινήσει την 5η 12 Ιανουαρίου και θα επιδιωχθεί από την πλευρά των Ζακυνθινών φορέων να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους εκεί tour operator και τις τοπικές αρχές. Στόχος που έχει τεθεί από την πλευρά της Ζακυνθινής αντιπροσωπείας είναι το νησί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς για τους Αυστριακούς και να επανέλθει στις προτιμήσεις τους για διακοπές όπως το παρελθόν, κάτι που δεν ισχύει τα τελευταία χρόνια. Εμείς ως Ζάκυνθος θα πρέπει να συμμετέχουμε σε κάθε έκθεση. Πρέπει να προβάλλουμε το νησί μας όσο το δυνατόν περισσότερο, να αναδεικνύουμε αυτό που μπορεί να βρει ο κάθε επισκέπτης. Σήμερα αναχωρούμε μαζί με τον Δήμαρχο για την Αυστρία. Αύριο θα είμαστε εκεί. Ξεκινάει η έκθεση στις 12 του μηνός.
Θα έχουμε επαφές με φορείς εκεί, με τον πρόξενο, με την αντιδήμαρχο που τυχάνει να είναι Ζαγηθινιά. Και θα προσπαθήσουμε να επιφέρουμε ό,τι καλύτερο σε μια αγορά που παλιά, όταν η Ζάκυνθος ήταν στα πρώτα βήματά της ως τουριστικός προορισμός, η αυστριακή αγορά ήταν μεγάλο κομμάτι της τουριστικής κίνησης. Στους στόχους της Δημοτικής Αρχής το 2012 αναφέρθηκε με εκτενή συνέντευξή του στην ημέρα ο Δήμαρχος Ζακυνθίων Στέλιος Μποζίκης. Πρόκειται για την πρώτη συνέντευξη του Δημάρχου σε τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, όπου μεταξύ άλλων προχώρησε και σε ορισμένο απολογισμό του έργου του Δήμου. Την πρώτη του συνέντευξη για το 2012, αναφερόμενος στους στόχους που θα θέσει ο Δήμος στο νέο έτος, έδωσε ο Δήμαρχος Ζακυνθίων Στέλιος Μποζίκης την ημέρα της Ζάκυνθος, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ο Δήμος, ο νέος μεγάλος και δυνητικά ισχυρός Δήμος Ζακύνθου, βρέθηκε να κάνει τα πρώτα του βήματα εν μέσω απόλυτης οικονομικής ύφεσης και πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής κρίσης, κουβαλώντας παράλληλα τα χρέη και τις αμαρτίες του παρελθόντος. Και επεσήμανε πως η νέα Δημοτική Αρχή έθεσε ως κύριο στόχο τον πρώτο χρόνο της θητείας της να δώσει ξανά περιεχόμενο συλλογικότητας, συμμετοχής και συνυπευθυνότητας στην πολιτική, η οποία έχει απαξιωθεί για χρόνια και στη Ζάκυνθο. Όλοι γνωρίζουν ότι παραλάβαμε ένα Δήμο υποκατάρρευση οικονομικά και οργανωτικά, πρόσθεσε ο κύριος Δήμαρχος στη Διάνα Χαϊκάλη, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις μας και ελευθερώνουμε τον τόπο από τα δεσμά που του φόρεσαν επίορκοι και διαπλεκόμενοι ρετοί, οι οποίοι κυβέρνησαν τη Ζάκυνθο στο παρελθόν, υποθηκεύοντας το μέλλον της με τις πολιτικές της παρανομίας, του ρουσφετιού και της εξυπηρέτησης ημετέρων. Σε ό,τι αφορά το αμέσως προσεχές μέλλον, ο Δήμαρχος Ζακύνθου δήλωσε ότι η πρώτη του επιδίωξη είναι η αποκατάσταση της χαμένης τιμής της πολιτικής στη συνείδηση του πολίτη, καθώς και η ανασυγκρότηση των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και Δημοτών. Κόντρα στους καιρούς της ύφεσης, ο Δήμος οργανώνει, σχεδιάζει, προγραμματίζει και θέλει να υλοποιήσει την ανάπτυξη της Ζακύνθου του μέλλοντος, είπε, συμπληρώνοντας ότι το 2011 θέσαμε τις βάσεις για να μπορούμε να έχουμε ένα Δήμο ανοιχτό, λειτουργικό και χρήσιμο στην υπηρεσία του Δημότη. Αναφερόμενος στους στόχους, τόνισε πως προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η άριστη οργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών. Στάθηκε στις δύο υπηρεσίες από την τέως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, την πολεοδομία και την πρόνοια. Στην αναδιάταξη του ανθρώπινου δυναμικού του νέου Δήμου, τη δημιουργία του γραφείου κινήσεως και το στόχο το 2012 να τεθεί σε λειτουργία ο νέος οργανισμός εσωτερικών υπηρεσιών. Επίσης, η βελτίωση των οικονομικών του Δήμου. Όπου ο κύριος Μποζίκης ανέφερε πως ο Δήμος βρίσκεται σε διαρκή κινητικότητα για τη διευθέτηση των δανείων που κληρονόμησε ο Δήμος. Αναφέρθηκε στην έναρξη της εκτέλεσης μεγάλων έργων που θα αλλάξουν την όψη του Δήμου και θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή του πολίτη στην πόλη και τα χωριά. Μεταξύ των έργων, αναφορά έκανε στην υλοποίηση βιώσιμων σχεδίων αστικής ανάπτυξης, την αναμόρφωση της παραλιακής οδού της πόλης στα πλαίσια του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης, την καταγραφή του τοπικού τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος, ώστε να προχωρήσει η αξιολόγησή του με σύγχρονες τεχνολογίες, τη βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Σολομού και των κτηρίων που την περιβάλλουν. Αναφέρθηκε στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, σημειώνοντας πως μεταξύ άλλων η Δημοτική Αρχή ανέδειξε το σκάνδαλο των επιδομάτων τυφλότητας. Σημείωσε πως η Δημοτική Αρχή προχώρησε στη λειτουργία κοινοφελών προγραμμάτων και το 2012 θα τεθούν σε εφαρμογή το πρόγραμμα κοινοφιλούς εργασίας, το τοπικό δίκτυο αλληλεγγύης, η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε άτομα που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, το κοινωνικό ιατρείο και το φροντιστήριο αλληλεγγύης. Ως μεγάλο στοίχημα, ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος την ανάπτυξη του εθελοντισμού, την εμβάθυνση της δημοκρατίας και της λειτουργίας των συμμετοχικών θεσμών, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με φορείς της αυτοδιοίκησης στο εξωτερικό. Σε κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν στις 3 Φεβρουαρίου οι μηχανικοί όλης της χώρας έπειτα από απόφαση του ΤΕΕ. Οι μηχανικοί διαμαρτύρονται για τα νέα μέτρα που αφορούν το επάγγελμά τους σε μια σειρά οικονομικά και ασφαλιστικά ζητήματα, τονίζοντας πως αν όλα αυτά εφαρμοστούν, τότε ο κλάδος τους θα δεχτεί ανεπανόρθωτο χτύπημα προς εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων. Σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα που λαμβάνονται σε ό,τι αφορά την ασφάλισή τους και την κατάσταση στα ταμεία τους, τα φορολογικά μέτρα αλλά και το λεγόμενο άνοιγμα των υποτιθέμενων κλειστών επαγγελμάτων, θα προχωρήσουν οι μηχανικοί όλης της χώρας στις 3 Φεβρουαρίου μετά από πρωτοβουλία του ΤΕΕ. Οι μηχανικοί τονίζουν πως με τα μέτρα που λαμβάνονται από την πλευρά της κυβέρνησης δέχονται ολοκληρωτική επίθεση και οδηγούνται σε οικονομικό μαρασμό και αφανισμό, αφού και η εργασία τους θα συγκεντροποιηθεί σε μεγάλες εταιρείες.
Έχουμε ένα πρόβλημα με τα ταμεία μας. Δηλαδή οι εισφορές αυξάνονται υπέρογκα και είναι δυσβάσταχτες ειδικά για τους νέους συναδέλφους. Δηλαδή πόσο φτάνουν, έτσι, ένα ενδεικτικό νούμερο δώστε μας. Κοιτάξτε, οι αυξήσεις για τους νέους συναδέλφους που έχουν γραφτεί στο τεχνικό επιμελητήριο μετά το 1993 φτάνουν περίπου το 90%.